Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα είναι η Κυριακή και λέμε να κάνουμε το πρώτο μας μπανάκι. Θέλετε να έρθετε μαζί? Για πάμε. Ξεκινάμε για τη θάλασσα. Πάμε να πάρουμε το Βασίλη. Και ξεκινάμε. Μάλλον θα πάμε σε μια περιοχή που λέγεται Θεολόγος. Και είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ καλή περιοχή εκεί για τα παιδάκια, γιατί είναι όλο άμμος, οπότε μπορούν να παίξουν, είναι ρηχά και είναι πιο ασφαλές. Οπότε πάμε για το πρώτο μας μπανάκι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και εντάξει, εγώ είμαι λίγο κρυουλιάρα βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπω. Θα σας δείξω και στην παραλία τι παίρνω μαζί μου, πέρα από πετσέτες. Έχω πάρει και φαγητάκι, έκανα και φτεδάκια και κοτομπουκές. Και το φαγητό της Παναγιώτας σίγουρα. Καφεδάκια, κανένα μπινελίκι. Μπινελίκια λέμε μπισκοτάκια, γαριδάκια, τέτοια, χαζομαρούλες. Οπότε πάμε και θα τα πούμε από τη θάλασσα. Πολύ κρύα, όχι ζεστή. Πολύ κρύα. Κρύα είναι. Φτάσαμε. Είναι πάρα πολύ κρύα. Θα κάνω μια προσπάθεια να μπω. Δεν ξέρω αν τα καταφέρω. Θα πάμε στα άλλα. Η μικρή που είναι θαραλέα. Μπράβο. Βρέχει και τα χεράκια της. Πάντα στην παραλία όταν πάω παίρνω ένα μικρό νεσεσέρ που έχω την αντιλιακή του παιδιού. Παίρνω πάντα μαζί μου μία λυφή για τα τσιμπήματα με κορτιζόνι. Ένα στικ για το παιδί και ένα γέμας. Εγώ δεν είμαι τόσο θαραλέα όπως είναι ο Βασίλης με τη μικρή και δεν νομίζω να βουτήξω, αλλά μας χτυπάει έτσι ο ήλιος, είναι ωραία. Εσείς τι παίρνετε μαζί σας όταν πάτε θάλασσα, για γράψτε μου από κάτω. Και όπως βλέπετε, κουβαδάκια παντού, σωσίφιο, μπρατσάκια. Έχω αυτό το σωσίφιο, είναι πάρα πολύ καλό και πρακτικό για τη μικρή. Αυτό είναι το τσαντάκι ψυγιάκι που έχω τα φαγητά. Εκεί βλέπετε το Βασίλη με τη μικρή. Εδώ παίζουν με την μπάλα. Η δε Παναγιώτα το καταχαίρεται. Με έρθει τώρα σε ένα καφέ που έχει και ξαπλώστρες και κάτσαμε, οπότε θα το απολαύσουμε λίγο περισσότερο. Έχουμε έρθει στην Πιωροταβέρνα για φαγητό και είναι πανέμορφα και όλα ήταν πεντανόστιμα και πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια, μου άρεσαν τα κολοκυθάκια τα τηγανιτά που ήταν σαν πατάτες τηγανιτές.
Γυρίσαμε από τη θάλασσα και έχουμε πάρει καφεδάκι και πίνουμε. Να χαλαρώσουμε λιγάκι, να ξεκουραστούμε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Το νερό μεν ήταν κρύο. Η πιο θαραλέα από όλους ήταν η Παναγιώτα και μετά ο Βασίλης. Εγώ μέχρι τον Αστράγαλο. Καλά ήταν. Μετά πήγαμε και φάγαμε τα πλάνα που σας έχω τραβήξει. Πολύ ωραία, πολύ νόστιμα. Και μ' άρεσε και το κολοκυθάκι έτσι που ήταν τηγανισμένο στο σχήμα της πατάτας. Πολύ ωραίο. Θα το κάνω κι εγώ γιατί περνάει πιο εύκολο και στα παιδιά έτσι. Νομίζουν ότι είναι σαν την πατάτα. Οπότε τους το δίνεις, λες πατάτα, το πιστεύουν και τρώνε. Μ' άρεσε πολύ. Οπότε τώρα θα πιούμε το καφεδάκι και θα τα πούμε στη συνέχεια. Και η μέρα μας συνεχίζεται. Έχουμε έρθει τώρα στην κουμπάρα μου, τη Μαρίνα. Να πιούμε καφεδάκι. Γεια σας φρε παιδιά, τι κάνετε? Η ώρα είναι 10. Έχουμε ετοιμαστεί για ύπνο. Γιατί αύριο ανοίγουν οι βρεφικοί. Οπότε έχουμε σχολείο. Έφτασε η ώρα να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Ναι, είναι μικρό αυτό το Ναι, είναι μικρό αυτό το βιντεάκι, συμφωνώ. Αλλά δεν μπορούσα να τραβήξω περισσότερα πράγματα. Είδατε λίγο από την ημέρα μας, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Και θα έχουμε πολλά τέτοια βιντεάκια, έτσι, με εξορμήσεις, με διήμερα. Οπότε έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είδατε αυτό το βίντεο. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like. Μην ξεχνάτε να κάνετε και την εγγραφούλα, να μεγαλώνει η παρέα μας. Να γινόμαστε περισσότεροι. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!